Κλειστές παραμένουν οι επιχειρήσεις εστίασης μέχρι και τις 7 Ιανουάριου, ενώ η ημερομηνία αυτή είναι πολύ πιθανό να παραταθεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΕΒΕ, Σωτήρη Κοτσαμπά. Η εστίαση δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα ανοίξει και μετά τις 7 Ιανουαρίου. Όσον αφορά τα καταστήματα, τα λένε εμπόριο, με την παράδοση και με το ραντεβού που πρέπει να πάνε οι καταναλωτές να πάρουν τα εμπορεύματά τους από τα μαγαζιά, αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να δουλέψει και ούτε δούλεψε την Κυριακή. Και σήμερα που είναι Δευτέρα, βλέπω ότι δεν υπάρχει παραλαβή παράδοση από το κατάστημα με το κλειγουέ που λένε ο Υπουργός. Οι καταστηματάρχες είναι ανάστατοι, δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το μέτρο. Όσον αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων Λιανικής με τη μέθοδο του click away, τονίζει πως το μέτρο δεν μπορεί να δουλέψει. Ακόμη, ο κύριος Κοτζαμπάς υπογραμμίζει πως ο κλάδος της εστίασης είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο και χρειάζεται μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, καθώς μία στις τρεις επιχειρήσεις θα προχωρήσει σε λουκέτο. Στο κανάλι σας έχω δηλώσει και παλαιότερα ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ μαύρος. Δυστυχώς, ευτυχώς επιβεβαιώθηκα. Και τα Χριστούγεννα δεν θα είχα πει ότι δεν θα ανοίξουμε και δεν ανοίγουμε. Ο κλάδος της εστίασης είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο κλάδος της εστίασης, να επιβιώσει. Στις τρεις επιχειρήσεις θα κλείσουν. Και αν δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης, όπως έχουμε πει, η παράταση, τη μείωση του ενοικίου κατά 40% και μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ασφαλιστικές εισφορές, μείωση των 50% των ασφαλιστικών εισφορών και οι επιστρεπτές προκαταβολές, όπως και το επιμελητήριο το υποστηρίζει αυτό το θέμα, να γίνουν μη επιστρεπτές κατά 75%, θα είναι μέτρα στήριξης απέναντι στον κλάδο της εστίασης. Όσον αφορά το Δήμο, ο Δήμος έχει πάρει τα μέτρα. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να γίνονται και οι μειώσεις, να έρθουν και οι μειώσεις των τελών τραπεζοκαθισμάτων και το δημοτικό φόρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει άριστη συνεργασία με όλους και με την Περιφέρεια και με το Δήμο για να πάμε στην επόμενη μέρα της εστίασης όταν και αυτή ανοίξει. Τα κέντρα αισθητικής παραμένουν κλειστά παρά το άνοιγμα των κομμωτηρίων. Μετά από διαμαρτυρία των κέντρων αισθητικής, στάλθηκε έγγραφα από τον ΕΒΕΣ προς τους βουλευτές και τους υπουργούς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, με σκοπό να μεριμνήσουν για άνοιγμα αυτού του κλάδου. Τους ευχόμαστε σε καλές δουλειές, αλλά υπάρχει διαμαρτυρία και για τα κέντρα αισθητικής. Μια και τα κέντρα αισθητικής είναι στον ίδιο ΚΑΔ και από εκεί και πέρα στείλαμε και έγγραφο και προς τους υπουργούς και προς τους βουλευτές των νομοσφαιρών, αλλά και προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, γιατί δεν ανοίγουν τα κέντρα αισθητικής, μια και από αυτά τα κέντρα αισθητικής δεν υπήρχε καμιά φορά κανένα κρούσμα, αλλά κρατάνε και το πρωτόκολλο το υγειονομικό. Δεν υπάρχουν κρούσματα στα κέντρα αισθητικής και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες καλό είναι ο Υπουργός να ανοίξει τα καταστήματα αυτά.